Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, RJ εδώ και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Career Mode εδώ με την Nottingham Forest Paulus of 23. Πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω, τα είπα και στο προηγούμενο βιντεάκι που ανέβασα χθες με το Player Career Mode, τους λόγους που έχουν γίνει αρκετά πιο αργά τα uploads και όχι έτσι δεν έχουν την ροή που είχαν. Δεν θα είναι μόνιμο αυτό προφανώς και θα αλλάξει, αλλά έτσι κι αλλιώς τα έχω πει ήδη, έχω δικαιολογηθεί ήδη. Οπότε, αν θέλετε να ακούσετε τους λόγους, πηγαίνετε και δείτε το προηγούμενο βίντεο. Γιατί σήμερα θα εστιάσουμε στην αγωνιστική δράση της Nottingham Forest. Είναι ένα αρκετά κρίσιμο το επεισόδιο το σημερινό, για δύο λόγους. Αρχικά, έχουμε μπει για τα καλά στο Δεκέμβρη. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο ή πρέπει να είναι το τελευταίο επεισόδιο όπου δεν θα έχουμε μεταγραφική δράση πριν μπούμε πλέον στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Είμαστε λοιπόν πλέον στον Δεκέμβρη, τα πράγματα έχουν αγριέψει. Και με ένα καλό επεισόδιο σήμερα, με καλές εμφανίσεις σήμερα, μπορούμε να καθιερωθούμε στο top 4. Μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν ολόκληρο το πρώτο μισό της χρονιάς και με το πρώτο μισό της χρονιάς να έχει λάβει τέλος, εμείς να είμαστε στο top 4. Το οποίο σημαίνει πλέον ότι έχουμε κάθε λόγο να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες, ότι γιατί όχι, μπορούμε να καταφέρουμε πρόκριση στο Champions League μέσω του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, στο σημερινό επεισόδιο θα φανεί και αν μπορούμε να διεκδικήσουμε πρόκριση στο Champions League μέσω και κάτι άλλο, και μέσω και κάτι άλλο του Europa League, καθώς στο σημερινό επεισόδιο θα παίξουμε την FCSB για να κριθεί η πρόκρισή μας στην φάση των 16 ή και των 32, όμως είμαστε πιο άτυχοι, το preliminary round, τέλος πάντων δεν υπάρχει πια φάση των 32 για το Europa League. Το πρώτο μας παιχνίδι πάντως είναι ένα δυνατό παιχνίδι ενάντια μιας πολύ καλής ομάδας, η Aston Villa, η οποία κάνει το ταξίδι μέχρι εδώ, μέχρι το Nottingham. 2-0 με 2 γκολ του Brennan Johnson, και εδώ μετά από ένα πολύ ωραίο κλέψιμο του Χερμόσο η μπάλα καταλήγει στον Αφίφ. Ωραία ενέργεια του Αφίφ για τον Brennan Diaz. Brennan Diaz, όχι ο Χιλιανός. Δυστυχώς δεν μπορεί να βάλει τον γκολ εδώ πέρα, θα μπορούσε να έχει τελειώσει το μάτς, αλλά για καλή του τύχη δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς το σφύριγμα της Leeds ακούγεται στο City Ground και το παιχνίδι το παίρνουμε με 2-0. Μία ακόμα clean sheet, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για μας. Πολύ καλό παιχνίδι για την Nottingham και πολύ δυνατό match εκ μέρους του Brennan Johnson. Πάμε λοιπόν τώρα να παίξουμε για το Europa League. Η FCSB είναι δεύτερη με 7 πόντους. Το άλλο match είναι Galatasaray Hearts. Μπορούν να γίνουν τα πάντα. Μπορεί μέχρι και να αποκλειστούμε από το Europa League. Άμα χάσουμε από την FCSB και η Galatasaray ή η Hearts κερδίσει, δεν περνάμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, είναι σίγουρο δεν θα βγούμε τελευταίοι, αυτό είναι σίγουρο, αλλά αν χάσουμε σήμερα μπορεί να μην περάσουμε στο Europa League παρότι είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Το επόμενο, το άλλο παιχνίδι είναι Galatasaray Hearts. Η Galatasaray ξεκίνησε νομίζω φαβορί του ομίλου λόγω έτσι ιστορίας και ονομάτων που έχει στην ομάδα και εμπειρίας στην Ευρώπη. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να το πάμε καλύτερα. Πήραμε μερικές ισοπαλίες με τη Hearts, χάσαμε μια φορά από την FCSB, οπότε αξίζει να κρατήσουμε ότι πάμε να παίξουμε στο Europa League με μια ομάδα, την ομάδα η οποία μας έχει ήδη κερδίσει στους ομίλους. Δεν θα είναι εύκολο, δεν πρέπει να το πάρουμε χαλαρά. Ο ύμνος του Europa League ακούγεται, πολύ ωραίο ύμνος το Europa League. Πάμε να κερδίσουμε, πάμε να περάσουμε ως πρώτοι στους 16. Αυτός είναι ο σκοπός και τίποτα άλλο. Ραντεβού με την ιστορία, πολύ μεγάλη μέρα για τον Nottingham, πολύ μεγάλη μέρα για τον Nottingham Forest. Ο Ντάνσο έχει κλέψει ωραία και δίνει στο Gibbs White. Τόσο για το Fuentes. Fuentes βάζει το κορμί του. Είναι εντυπωσιακό πολλές φορές η δύναμη που μπορεί να βάλει ο Fuentes. Παρά το μικροσκοπικό του κορμί. Και εδώ τι κάνει ο Αργεντίνος! Έβαλε σώμα τρίπλα ρε από την δεξιά πτέρυγα του γηπέδου. Σηκώνει την μπάλα για να προλάβει τους αμυντικούς της ρουμάνικης ομάδας και θα εκτελέσει 1-0. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση γίνεται εδώ. Κοιτάξτε το Fuentes, ένα τελείως προσωπικό γκολ. Τη σηκώνει για να την βάλει στην περιοχή και λίγο πριν μπει στη μικρή. Με ένα πολύ ωραίο σούτ με το δεξί γράφει το 1-0. Λίγο μετά τη μία ώρα αγώνα. Ωραία η κίνηση των παιχτών της Nottingham έξω από την περιοχή. Χόιλουν τώρα για τον Χαζάρ και ο Ίντεν Αζάρ κάνει το 2-0 στο 65 για λογαριασμό της Nottingham. Κοιτάξτε εδώ το Σεμπάγιος, ο οποίος έπαιξε ωραία το 1-2 με τον Ντανίλο. Γυρνάει για τον Χόιλουν. Χόιλουν χάνει λίγο το βηματισμό του, σώζει τη φάση όμως, γυρνάει για τον Αζάρ και το σκόρ είναι στο 2-0. Πάμε στο 83 τώρα. Πολύ ωραία ο Ντανίλο κερδίζει τη φάση. Αζάρ. Αζάρ, φανταστικός ο Βέλγος. Κρατάει πολύ ώρα Μπαλαζάρ πίσω για το Σεμπάγιος. Σεμπάγιος για το Fuentes. Του στρώνεται και ο Αργεντινός θα κάνει το 3-0. Η Nottingham Forest είναι στους 16 ως πρώτη του Europa League. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έπρεπε. Έκαιγε η μπάλα σήμερα. Σεμπάγιος κάνει φανταστικό παιχνίδι. Αζάρ κάνει φανταστικό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι η MVP δεν είναι άλλος από τον Fuentes. Τζόνσον και το σύγχρονο της Leeds ακούγεται ως City Ground. Τα πανηγύρια μπορούν να αρχίσουν στο Nottingham. Το πρώτο βήμα αυτού του ευρωπαϊκού ταξιδιού ολοκληρώνεται. Μπήκαμε σε αυτή τη διοργάνωση ως κυπελούχοι αφού τερματίσαμε mid-table, αλλά το FA Cup ήταν δικό μας, μας έστειλε στο Europa League
Και αποδείξαμε σήμερα ότι είμαστε εδώ με την αξία μας, ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η παρουσία μας στο δεύτερο σκαλί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το Europa League θα έχει την Nottingham Forest τουλάχιστον για έναν γύρο ακόμα. Πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι της ημέρας, τρίτο ματς για σήμερα. Πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση, αλλά πρέπει να ηρεμήσουμε, πρέπει να ξανασυγκεντρωθούμε, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή του επεισοδίου, στο σημερινό επεισόδιο κρίνεται το αν ουσιαστικά θα μπούμε στο δεύτερο μισό της χρονιάς όντας ομάδα του Top 4. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πάρουμε μεγάλες νίκες, και μία μεγάλη νίκη θα είναι εκτός έδρας με τη West Ham, θέλουμε να πιστεύουμε, και με την ωραία assist του Βαρέλα, ο Τάιο Αβωνίγη, ο οποίος ακόμα προσπαθεί να βρει το βηματισμό του στην ομάδα, με Χόιλουν και Μπρέρα τον Δίας να έχουν το πλεονέκτημα του μη τραυματισμού, και παίκτες όπως ο Φουέντες και ο Βέγκα ακόμα, και κυρίως ο Τζόνσον, ενώ δεν είναι κλασικά strikers, να παίζουν strikers. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για τη θέση εκεί μπροστά και είναι σημαντικό για τον Αγωνίγη να σκοράρει. Κάνει το 1-0 και εδώ. Αυτό το γκολ, παιδιά, ήταν υπέροχο. Ο Τζόνσον σηκώνει, ο Χόιλουν βάζει το κορμί του και καταφέρνει ο Φουέντες. Είναι εντυπωσιακό αυτό με τον Αργεντινό. Το είδαμε και στο πρώτο γκολ που βάλε στο μάτς με την FCSB. Παρά το μικρό κορμί του, είναι αρκετά βραχής όμως. Αλλά αυτό το χαμηλό κέντρο βάρους του επιλέγει να. Του δίνει βασικά το. Του επιλέγει να. Τέλος πάντων. Του δίνει τη δυνατότητα να έχει πάρα πολύ καλό κοντρόλ του σώματός του και να μπορεί να επιλέξει ακριβώς πώς θα κάνει την κατανομή του βάρους του. Και αυτό είδαμε σε αυτό το γκολ. Παρά την εξαιρετική πίεση, έβαλε πλάτη, εκτέλεσε και γράφει το 2-0. Κόρνερ. Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο για την West Ham. Πολύ ωραίο γκολ για να μειώσουν οι Hammers. Με τον Guerreiro. Η West Ham έχει κάνει δυνατές μεταγραφές. Έχει τον Virts, έχει τον Guerreiro. Είναι μια δυνατή ομάδα. Καλό το κόρνερ από τον Πακετά και θα κερδίσει τον αρκετά ψηλότερο Νέκο Williams εδώ, Guerreiro. Πολύ όμορφη κεφαλιά. Δίας. Δίας. 70 λεπτά αγώνα. Η West Ham παλεύει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ένα γκολ τώρα από την Nottingham μπορεί να τελειώσει όμως το Ματ. Τζόνσον. Πολύ ωραία σπάει το κορμί του για τον Δίας. Βρέρε τον Δίας. Αυτή τη φορά θα είναι μέσα. Έχει ακούσει αρκετά ο Χιλιανός. Γιατί δεν είναι λίγες οι καθαρές ευκαιρίες που έχει χάσει φέτος. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθιερωθεί μετά τον τραυματισμό του Αγωνίκη. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε απαραίτητα. Βασικά είμαι σίγουρος ότι δεν τα κατάφερε. Αλλά αυτό το γκολ είναι κομβικό. Πολύ ωραία assist του Μπρέντον Τζόνσον. Και αυτός κάνει πολύ καλό επεισόδιο σήμερα. Σπάει το κορμί του, δίνει στον Μπρέντον. Και το σκορ είναι στο 3-1. Και εκεί θα μείνει το σίγμα της λήξης. Ακούγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Και η Nottingham Forest φεύγει με ακόμα μια νίκη στο σημερινό επεισόδιο για το πρωτάθλημα. Πολύ δυνατό αποτέλεσμα για μας. Παίρνουμε το 3-1 και πάμε τώρα να παίξουμε το τρίτο και προτελευταίο αγώνα στο πρωτάθλημα για το σημερινό επεισόδιο. Quick Sim με την Southampton. Μας επισκέφτεται λοιπόν οι Άγιοι στο City Ground. Ο Αζάρ είναι αυτός που οδηγεί την ομάδα μας με τον περιβαρχιόνιο του αρχηγού. Και εδώ η πρώτη φάση του αγώνα θα γίνει από assist του Μπρέρετον Δίας, όπου ο Βέγκα θα το εκμεταλλευτεί και θα σκοράρει. Ακόμα ένας παίκτης ο Βέγκα που ήταν κομβικός στους 6 μήνες που βρέθηκε στην ομάδα πέρυσι. Ήταν καθοριστικός για την κατάκτηση του κυπέλου. Δυστυχώς φέτος δεν έχει βρει το ρόλο του απαραίτητα, δεν τον έχω εμπιστευτεί όσο θα ήθελε μάλλον ο Μεξικανός, και είναι κουβέντα το τι θα γίνει με τον Βέγκα τον Ιανουάριο, με το αν αξίζει να φύγει, γιατί είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής, κακά τα ψέματα. Ίσως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο πολύ. Περιμένω να μου πείτε και στα σχόλια τι νομίζετε, γιατί οι μεταγραφές είναι δίπλα και ο Βέγκα θα είναι ένα από τα ονόματα νομίζω που μας καίνε και θα παίξουν, θα έχουν ρόλο στο όλο μεταγραφικό μπαζάρι. Πάμε τώρα όμως για το τελευταίο μάτς, αφού πήραμε την νίκη με 1-0 ακόμα, ένα clean sheet εναντίον του Southampton. Πάμε για το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος στο σημερινό επεισόδιο εναντίον της Liverpool. Ταξιδεύουμε στο Anfield και η Liverpool φαντάζει η μοναδική ομάδα σήμερα η οποία μπορεί να βάλει φρένο στην ξέφρενη πορεία. Πολύ καλό επεισόδιο έχουμε κάνει προς το παρόν, αλλά όταν πηγαίνει στο Anfield, μια πιο δύσκολες έδρες στην Αγγλία, ξέρεις ότι τα πράγματα θα είναι. Δεν θα είναι σίγουρα εύκολο στο βαθμό που ήταν προς το παρόν. Είδατε όμως το focus και τη συγκέντρωση. Η κάμερα που πήγε πάνω στον Βαρέλα έδειξε έναν πολύ τρομακτικό Αργεντινό. Το βλέμμα του τα έλεγε όλα. Η Nottingham Forest είναι έτοιμη. Δίας. Στον Σαλά. Πίεζε από τον Ντάνσο και θα κάνει φάουλ εδώ ο Αστριακός. Και δίνει κατευθείαν πέναλτι ο διαιτητής. Στο 25ο λεπτό για να δούμε τη φάση. Ντάνσο. Ναι, είναι. Εντάξει, είναι από αυτά που. Επειδή τράβηξε η φάση, το έδωσε χαζό πέναλτι. Σαλάχ τώρα εναντίον του Χέντερσον, ο οποίος παίζει και θα αποκρούσει. Στο 26, μεγάλη επέμβαση από τον Άγγλο. Τζόνσον. Τζόνσον ανεβαίνει ο Gibbs White. Τεράστια ευκαιρία. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Τεράστια ευκαιρία, Gibbs White! Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται να το χάνεις αυτό σε αυτό το σημείο. Πολύ κακή στιγμή εδώ για τον Άγγλο. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο και θα είναι για τη Liverpool. Με τον Gakpo. Κάκπο πίσω για τον Τίλεμαν. Τίλεμαν στο σουτ! Στην κλειστή γωνία του Χέντερσον. Και εκεί που μπορούσαμε να ηρεμήσουμε και να πούμε ότι εντάξει, φεύγουμε την ισοπαλία στο ημίχρονο και
συγκεντρωνόμαστε και ξαναχτίζουμε το game plan για το δεύτερο μέρος. Η Liverpool στο χειρότερο πραγματικά σημείο που μπορεί να το κάνει μια ομάδα σκοράρει. Τρίτο goal season για τον Γιούρι Τίλεμανς, 1-0. Γκάκπο. Γκάκπο! Στο 69. Ένα διανόητο τελείωμα. Μας επηρέασε τον goal του Τίλεμανς. Δεν καταφέραμε να μαζέψουμε τη συγκέντρωσή μας για το δεύτερο μέρος μετά από αυτό το τέρμα και θα τιμωρηθούμε με τον Κόντι Γκάκπο, ο οποίος έπαιξε και κομβικό ρόλο στον goal του Τίλεμανς, να σκοράρει. Αλλαγή τώρα. Μπαίνει ο Χόιλουντ σε στο αγωνίγι να δούμε αν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο αυτό. Σαλάχ, κόρνερ. Ωραία επέμβαση του Χέντερσον. Δοκάρι. Θα σώσει ο Ντάνσο μόνο στη γραμμή. Φάση διαρκεία εδώ για τη Λίβερπουλ. Παρά λίγο να το κάνει 3 και να το τελειώσει το ματ. Για να δούμε τώρα με αυτή την αντεπίθεση. Έχει μια ελπίδα η Νότιχαμ να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Φουέντε θα γεμίσει για το Χόιλουντ. Δεν είναι καλό το γεύμα του Αργεντινού. Ο Άλισον μαζεύει και δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλη ευκαιρία εδώ πέρα. Και όχι, δεν έχουμε. Η τελευταία φάση του αγώνα θα είναι για τη Λίβερπουλ. Το σου του Σαλάχ στο δοκάρι. Πολύ καλή προσπάθεια του Αιγύπτιου, δεν τα κατάφερε. Το σίγμα της Λίξ ακούγεται στο Anfield. Η Liverpool θα φύγει με το 2-0. Και δεν θα καταφέρουμε να έχουμε ένα ήττο επεισόδιο σήμερα. Χάνουμε από τη Liverpool, ψηλό αναμενόμενο. Πάμε τώρα να παίξουμε με την Forest Green για το EFL Cup, για το Carabao Cup. Όπου θα πάρουμε την νίκη με 3-1 με γκολ τον Hazard, Chamberlain, ο Robson σκόραρε για τη Forest Green. Δεν ξέρω ποιο άλλο σκόραρε για μας. Ο Saric στο 31. Συνεχίζει ο Saric να είναι φανταστικό στα Quick Sim. Παρότι δεν τον εμπιστευόμαστε στα κανονικά παιχνίδια, νικάμε λοιπόν τη Forest Green. Παίρναμε στην επόμενη φάση του EFL Cup. Οπότε κάπως ισορροπεί το πόσο πληγωμένοι είμαστε από την ήττα από την Liverpool. Τέλος πάντων, έρχεται ακόμα μια πρόταση για τον Χένεση, τον οποίο μα το Θεό δεν μπορώ να καταφέρω να τον πουλήσω με τίποτα. Δεν ξέρω τι φάση παίζει και γιατί δεν φεύγει με τίποτα αυτός ο παίκτης. Την δέχτηκα, θα δούμε τι θα γίνει. Και με το τέλος του σημερινού επεισοδίου βλέπετε ότι είμαστε στην τρίτη θέση, 18 αγωνιστικές. Είμαστε μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση επισήμως του πρώτου μισού της χρονιάς και. Νομίζω ότι όπως και να έχει, όχι όπως και να έχει, είναι σίγουρο ότι είμαστε top 4. Εμείς, η Liverpool και οι Wolves και η Chelsea είμαστε οι ομάδες του top 4. Η Wolves μπορεί και να το χάσει, άμα χάσει και η Tottenham κερδίσει, αλλά για μας είναι σίγουρο ότι με τη λήξη του πρώτου μισού της χρονιάς θα είμαστε στις πρώτες 4. Η Chelsea ηγείται στη μάχη του πρωταθλήματος. Στο μείον 1 η Liverpool, στο μείον 2 εμείς. Τυπικά είμαστε για τα καλά και στη μάχη του πρωταθλήματος, αλλά ας ηρεμήσουμε λίγο. Έχουμε 11 νίκες, 3 ισοπαλίες, 4 ήττες, 33 γκολ υπέρ, 21 γκολ κατά. Είμαστε στις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος, αλλά υπάρχει και η Aston Villa με 16, η Wolves επίσης με 16 και η Tottenham με 18 που είναι αρκετά καλύτερες και μετά City και η Liverpool με 19 και αυτές μια πολύ καλή άμυνα. Φανταστική επίθεση της Chelsea με 40. Για να δούμε τι θα δούμε σε ένα πρωτάθλημα που εξελίσσεται φανταστικά. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Θα έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει απαραίτητα μεταγραφές, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τις μεταγραφές. Γιατί έχοντας περάσει και στον επόμενο γύρο του Europa League, χτίζουμε μια ομάδα η οποία έχει σκοπό να πάει βαθιά σε πολλές διοργανώσεις φέτος. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ρίξεις. Πάστε το like και πίσω subscribe. Μην ξεχνάτε ότι πάμε πολύ δυναμικά για 2.000 subs και ελπίζω να βοηθήσετε. Αυτά από μένα. Τι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναμονή κυρίως και που μείνατε μαζί μου. Τα λέμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Γεια σας.